Απλώς πάμε σε λίγο πιο... Up. Νεανικά, θα τα πω. Έλα, η γενιά μας. Πάμε στη γενιά μας. Πάμε στην αθάνατη γενιά. Όχι, είναι πιο μικρός από μένα. Τώρα τον μεγάλωσα. Ναι. Κρίμα. Αμάρτια από το Θεό. Αυτό, τώρα, αυτό το νεανικά τώρα, δηλαδή, τι εννοούσε ακριβώς, για καταλάβω. Νεανικά, είπα πάμε στη γενιά μας και μετά το πήρα πίσω και είπα τον μεγάλωσα. Τον άνθρωπο είναι πιο μικρός από μένα, λίγο. Λάμπι μου, λαμπίνος μου. Ναταλάκι μου, θα με επιτρέψεις λίγο να σταθώ όμως αυτό που είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν, που νομίζω μας έχει διαφύγει λίγο. Να με. Καταρχήν να πω για το Θέμη ότι είναι φωνάρα, το ξέρουμε, από τις λίγες φωνές που έχουμε. Είπες όμως τη φράση Ναταλία δημιουργών και δεν σταθήκα τόσο θα έπρεπε για μένα. Θα σταθώ εγώ όμως. Αν δεν υπήρχαν οι δημιουργοί των τραγουδιών, δεν θα υπήρχαν τραγουδιστές που να τους ξέρουμε. Εκεί έξω και το βλέπετε εσείς που ασχολείστε πιο πολύ με τηλεόραση, τα παιχνίδια και σε όλα αυτά και τα talent shows, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Φωνάρες. Ατελείωτες φωνάρες. Αν αυτές οι φωνές δεν είχαν τραγούδια, δεν θα τους ξέραμε. Απλά θα μένανε κάποιες πολύ ωραίες φωνές που ένας θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σε μια τράπεζα να δουλεύει, να, ξέρω εγώ, να είναι μηχανικός κάπου. Ναι. Και θα τον ακούγαμε τώρα πιάνει τα αυτοκίνητα να έχει φοβερή φωνή. Και θα λέγαμε ρε, εσύ είσαι φωνάρα. Πρέπει να τραγουδήσεις. Ναι, αλλά για να τραγουδήσει ένας τραγουδιστής να έχει τραγούδια. Και αν δεν μπορεί να τα γράψει ο ίδιος, πρέπει κάποιος να τα δώσει. Και σε αυτούς πρώτα πρέπει να λέμε το μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι όσοι τραγουδάμε. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Εσύ βέβαια ανήκεις στην ευλογημένη κατηγορία των τραγουδιστών που μπορούν να γράψουν και μόνοι, τους. Δεν γράφω συχνά όμως. Δεν γράφεις συχνά. Το μπαμ και κάτω λοιπόν, αυτή την υπέροχη μοντέρνα ποίηση που έγραψε η Ναταλία μου και που πολλοί δεν κατάλαβαν το νόημά της ότι η ζωή, τα πράγματα, μπαμ και κάτω γίνονται. Έτσι γίνονται, λαμπίνο μου. Δεν το συζητά. Δηλαδή και ο έρωτας πάμε και κάτω θα έρθει και πάμε και κάτω θα φύγει. Ακριβώς. Οπότε είπανε όχι. Ακριβώς. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγραψες ένα καινούριο τραγούδι. Η στίχη είναι του Χάρη Καφετζόπουλου. Η μουσική, είναι δική εγώ. Και αυτό που πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει τώρα δεν είναι κάτι άλλο παράδοξο που μου είπε και ο Χάρης να σου το μεταφέρω. Έχετε τα φιλιά του και την αγάπη του Χάρη. Και από εμάς. Προσωπικά εσύ, Ναταλία, μου πες εσένα να σου πούμε. Ότι σε αγαπάει πάρα πολύ και ότι σε εκτιμάει πολύ. Και εδώ τι συμβαίνει, ο Χάρης ο Καφετζόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έρχεται λοιπόν από τον έντεχνο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, μια κατηγορία που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, το έντεχνο τραγούδι, και συναντάει τον άτεχνο τραγουδιστή και παντρεύονται. Και εκείνος ήρθε και του λέω, Χάρη μου, τι κάνεις εδώ. Μου λέει, μιλάγαμε το Χάρη, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είναι από τους πολύ γνωστούς λοιπόν. Δεν ξέρω τα ονόματα που μας τάχνουμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ δεν ήξερα κιόλας ότι γράφει στίχους ο Χάρης. Δεν το ήξερα. Και η συνάντησή μας ήταν εντελώς φιλική. Και μοιραζόμασταν τις σκέψεις, ανησυχίες για όλο αυτό που ζούμε, που περνάμε όλο αυτόν τον καιρό. Κάνα χρόνο τώρα. Και ένα βράδυ μου λέει: θέλω να σου στείλω ένα στίχο. Καλά, ήξερα ότι γράφει ο Χάρης, αλλά δεν ήξερα, ξέρεις. Αυτό εννοώ. Ότι γράφει. Και μου στέλνει αυτό το τραγούδι. Και του λέω: ρε Χάρη, έχει γράψει κάτι φανταστικό, του λέω. Θα μου επιτρέψεις, του λέω, να κάνω μία δοκιμή, να του βάλω εγώ μουσική και αν δεν μας αρέσει, θα το δώσουμε αλλού αν είναι. Γιατί δεν ήθελα σε αυτή τη φάση, Ναταλία, απλά να βγάλω ένα τραγούδι για να βγάλω ένα τραγούδι. Ήθελα, αν μπορέσω λίγο να εκφραστώ μέσα από ένα τραγούδι, που θα περιγράφει αρκετά πράγματα της ζωής μας, αν μπορεί. Της περίοδου κυρίως που ζούμε τώρα ή της ζωής μας γενικά. Όχι, όχι μόνο τώρα, γενικότερα της ζωής μας. Αυτό που ζούμε τώρα νομίζω ότι είναι και απόρρια άλλων πραγμάτων. Δηλαδή η δουλειά μας, η δική μας η δουλειά των τραγουδιστών και των ηθοποιών που έχει σταματήσει και επειδή ακούμε και κάποια άλλα πράγματα να συμβαίνουν, θα τολμήσω να σου πω, όσο και αν αυτό λίγο πονάει γιατί είμαστε όλοι χωρίς δουλειά και όπως βλέπεις και ξέρεις κιόλας, εγώ δεν μιλάω τώρα από μια θέση ισχύως ότι έχω τις πιστίνες μου, τα αυτά μου, τα εκατομμύρια και έξω να με περιμένουν οι Πόρσε και αυτά, αλλά τα παλιότερα τα χάσαμε όλα, τελειώσανε, πάνε. Ξαναπήγαμε λίγο από την αρχή. Όσο δύσκολα και να είναι, η δυσκολία χρειάζεται στον καλλιτέχνη για να δημιουργήσει. Αλλιώς μέσα από την δυσκολία τι να. Είναι χρήσιμο δηλαδή αυτό για μας σε πολλά επίπεδα που σταματήσαμε, έγινε αυτή η παύση. Μπας και μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα. Όταν και αν και όποτε
επανέλθουμε. Νομίζω ότι αν επανέλθουμε η ίδια παράλαση, είχε γίνει μια τρύπα στο νερό με όλο αυτό που έχουμε πέσει. Έχεις πολύ δίκιο, Λάμπη, γιατί αν οι καταστάσεις δεν μας αλλάζουν, δηλαδή όλα τα πράγματα μας συμβαίνουν για κάποιο λόγο, πιστεύω, παιδιά. Και μόνο. Ναι, δηλαδή μας συμβαίνουν... Ναι, τραγούδι και αυτό και πολύ ωραίο. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Ακριβώς. Και αυτό τραγούδι του φίλου μας του Νίκου, αλλά παρόλα αυτά... Για Νατσούλια, νομίζω, είναι ο στίχος. Λένε για Νατσούλια, δεν είναι ο στίχος. Για Νατσούλια είναι ο στίχος, βεβαίως. Αγαπημένη, υπέροχη. Και η μουσική του Γιώργου Σαμπάνη μου λέει τον Αταλάκη που τα ξέρει όλα και είναι η προσωπική μας εγκυκλοπαίδεια εδώ πέρα σε ό,τι έχει να κάνει για τις τέχνες κτλ. Πες μου, το τραγούδι είναι ολοκένουργιο, τα 15 γράμματα. Αγαπιέται πολύ, έχω ακούσει πολύ ωραία σχόλια και χαίρομαι πάντα για σένα, γιατί εγώ με το που έχει κάνει ένα ωραίο ξεκίνημα, το ξέρω να τα λέω. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα, με το που το άκουσα και το ανέβασε ο Λάμπη στο Instagram, κατευθείαν έσπευσα να του γράψω, σε παρακαλώ κάνε και ένα clean version για να μπορώ να το παρουσιάσω στην εκπομπή, μου είπε μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν, ναι, γιατί έχει λίγο. Από εδώ και πέρα, τι κάνουμε. Αν και πρέπει να πω κάτι, πρέπει να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν είναι βρισιά αυτή η λέξη εκεί μέσα. Όχι, όχι. Είναι έκφραση. Είναι έκφραση που δεν τη λέμε διαφορετικά. Άλλο να βρίζεις με αυτή τη λέξη κάποιον είναι λάθος. Να τον βρίζεις χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη και άλλο να το βάλεις σε μία έκφραση μέσα. Διαφωνώ με το να βρίζεις κάποιον με αυτή τη λέξη είναι λάθος. Αλλά σαν έκφραση... Απόλυτα μαζί σου και είναι μια έκφραση κιόλας, ειδικά όταν το λέμε για αναφερόμενοι στη ζωή μας, έτσι, το χρησιμοποιούμε. Μας. Όχι η ζωή γενικότερα. Μας. Αυτή που φτιάχνουμε συμφωνώ. Τα χέρια μας οι άνθρωποι. Απλώς όταν μια εκπομπή έχει σήμανση 8, πρέπει να προσέχει διπλά. Η παλιοζωή μας. Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη. Έχω δει καιρό τώρα ότι σήμανση ειδήσεων 8 έχουν και ειδήσεις. Τι δίκιο που έχεις, Λάμπη. Πώς μας πετσόκοψες έτσι, Λάμπη, με όλους. Το παρατήρησα αυτό και λέω, έχει πάρα αν είχα ένα 8χρονο παιδί. Οι ειδήσεις έχουν 8. Δηλαδή, πρέπει και λίγο να προσέχουμε γενικότερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά καταλαβαίνω βέβαια ότι οι ειδήσεις πρέπει να πούνε αυτό, πρέπει να πούνε. Είναι λογικό αυτό. Οι ειδήσεις έχουν 8, απλώς φαντάζομαι ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε γονέα. Να πει, παιδί μου, δεν θα δεις ειδήσεις. Δεν ήθελα να πω αυτό όμως, Ναταλία. Ήθελα να πω ότι ένα 8χρονο παιδί τελικά δεν είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε. Κάποια πράγματα και πρέπει να τα ξέρει και πρέπει να τα βλέπει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι λάθος των ειδήσεων. Είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ακόμα και τις βρισχές, να ξέρει το παιδί που ξέρει το παιδί. Εμείς νομίζουμε ότι δεν ξέρει, αλλά να ξέρει πού θα τις χρησιμοποιήσει. Σωστά. Οι κόρες σου τι κάνουν, απροπό, με παιδιά. Οι κόρες μου, να ξέρεις κάτι, η Ναταλία μου, είναι σχολείο για μένα. Και είναι αυτό που μου δίνει τη δύναμη για τα πάντα. Mm. Από εκεί παίρνω τη δύναμη. Και εκεί έχω αποφασίσει από εδώ και πέρα ζωή μου, γιατί εσύ με καταλαβαίνεις καλύτερα από όλους. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθώ μόνο με τις κόρες μου, τους φίλους μου και τη δουλειά μου, τη μουσική μου και αυτό το οποίο μου δίνει πραγματικά μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση μέσα μου και ευτυχία όταν έρχεται έστω και μια μικρή αναγνώριση από ανθρώπους που εκτιμάς και αγαπάς. Σε περιμένουμε το συντομότερο δυνατό από κοντά να ξαναδούμε αυτό το βίντεο κλιπ που μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ ωραία γυρισμένο, έτσι, ταξιδιάρικο. Είναι ακριβώς, είναι ένα κλιπ lyric βίντεο, αλλά το έκανα με μορφή λίγο κλιπ. Ναι, αλλά τι σου παγώ στο τηλέφωνο, σου λέω αυτό το τραγούδι σου είναι για να το βάζεις στο αυτοκίνητο και να οδηγείς να πηγαίνεις βόλτα και να τα ακούς. Ταξιδιάρικο. Και για να μην γίνει παρεξήγηση, δεν υπάρχει όνομα σκηνοθέτη και αυτά, γιατί είναι δικά μου πλάνα που έχω γυρίσει εγώ με το κινητό μου μέσα από το αυτοκίνητό μου. Πολύ ωραία. Λάμπη μου, το έχεις και αυτό. Μπράβο, αγάπη μου, είσαι πολύ εργαλείο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε περιμένουμε εμένα από κοντά. Εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήμουνα στην εκπομπή σας. Ήθελα, έχω ένα χρόνο να βγω και δεν βγαίνω και εσκεμμένα. Το ξέρω. Δεν θέλω να βγαίνω για να βγαίνω. Αν είναι κάτι να πούμε, να βγούμε. Αλλιώς υπάρχει πράγμα. Το ξέρω. Και ήθελα να ξεκινήσουμε μαζί, γιατί ξέρεις τι με συνδέει μαζί σου, πόσο μεγάλη εκτίμηση και πόσο πολύ σε ευχαριστώ που μαζί με σένα και τον Νίκο τον Καρβέλα κάναμε ένα τραγούδι που 25 χρόνια νομίζω τώρα μετράει. Τόσο είναι. Και νομίζω το τραγουδάνε ακόμα. Κάπου πέντε χρόνια. Χαμός, τι εννοείς. Το μπαμ και κάτω νομίζω ότι είναι all time classic για πάντα. Δεν πρόκειται να σταματεί να πάψει. Αυτή λοιπόν η μοντέρνα ποιήση. Η μοντέρνα ποιήση μας, το απαγγείλαμε προχτές.
Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς, Λάμπη, μας πολύ. Καλό τάξιδο το 15 γράμματα. Καλό τάξιδο να είναι. Τα φιλιά μας.